Πάμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να συνομιλήσουμε με τον πολύ γνωστό οικονομολόγο και αναλυτή, το ιδρυτικό στέλεχος του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Καζάκη, σήμερα είχαμε το κίνημα της Τρούγκας, όπως το αποκάλυψα εγώ. Ναι. Έτσι, ναι. Τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν τη βαστήλη του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να πείσουν τον κύριο Στουρνάρα και από ό,τι φαίνεται θα τον πείσουν να αποσύρει ορισμένα πράγματα. Ωστόσο, λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι εγώ 3 δις έχω να εισπράξω. Ό,τι γλιτώνει ο Καζάκης θα το πληρώσει ο Κοτρότσος. Ό,τι γλιτώνει ο Κοτρότσος θα το πληρώσει παραπάνω ο Καζάκης. Ναι. Τι πάνε να κάνουν με την ιδιοκτησία στην Ελλάδα? Στην πραγματικότητα πάνε να αλλάξουν χέρια στην ιδιοκτησία. Αυτή είναι στην πράξη, διότι οι ίδιοι λένε ότι από τα 3 δισεκατομμύρια υπολογίζουν ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να εισπράξουν τα 2,5 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, άρα ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει φορολογική ικανότητα στον πληθυσμό. Πολύ δε περισσότερο εάν πάρουμε τα επίσημα στοιχεία που δίνονται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όπου ήδη έχουν ξεπεράσει τα 63 δισεκατομμύρια οι συνολικές οφειλές των Ελλήνων πολιτών προς την εφορία. Σε τέτοιες συνθήκες λοιπόν, το να βάζεις επιπλέον φόρους, ειδικά πλέον καλύπτοντας κάθε είδος ακινήτου, γιατί αυτό που δεν έχουμε προσέξει, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ναι μεν στο αγροτεμάχιο θα πληρώσει στην καλύτερη των περιπτώσεων, και αν είναι άγωνο και όλα αυτά τα πράγματα, 2 με 2,5 ευρώ από ό,τι τουλάχιστον λέγεται αναστρέμα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο το αγροτεμάχιο αποκτά αντικειμενική αξία. Με λίγα λόγια γίνεται οικόπεδο. Έτσι. Και άρα άγνωστη η τύχη του, ή μάλλον γνωστή η τύχη του από εκεί και πέρα. Και στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί από την τράπεζα όταν ο αγρότης θα πάει να ζητήσει καλλιεργητικό δάνειο. Ναι. Θα του πει εξακίνητο με αντικειμενική αξία, βάλ το υποθήκη ή αν το έχεις υποθήκη μετατρέπεται σε κανονική εμπορική υποθήκη και πάει λέγοντας. Ναι, το ερώτημα είναι σε μια αγορά, σε μια κτηματαγορά η οποία είναι όχι στο μηδέν, κάτω από το μηδέν, έχει κανένα νόημα οι τράπεζες, ξένοι οίκοι, οποιοδήποτε, το κράτος να μαζεύει ακίνητα, να τα κάνει τι? Λένε κάποιοι έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν μαζεύει ακίνητα, ουσιαστικά διευθετεί το ιδιοκτησιακό στην Ελλάδα. Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια αδιάσπαρτη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία στην ακίνητη περιουσία. Η υψηλότερη νομίζω στην Ευρώπη, γύρω στο 80-80%. Ναι. Οπότε τι γίνεται, υπάρχει ένας τρόπος να το διευθετήσεις. Ο ένας τρόπος είναι να φτιάξει θυματολόγιο, να ξεκαθαρίσει τα ιδιοκτησιακά, πράγμα που παίρνει πάρα πολύ χρόνο και είναι πολύ μπερδεμένη η ιστορία στην Ελλάδα. Για ιστορικούς λόγους, αν θέλετε. Mm-hmm. Και για κοινωνικούς, βεβαίως. Ο άλλος τρόπος είναι άμεσα δια της εφορίας. Και βεβαίως των τραπεζών. Με αυτούς τους δύο μηχανισμούς μπορεί να τελειώσουν το ιδιοκτησιακό που το έχουν τελειώσει τουλάχιστον στη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Γιατί αν σκεφτούμε με τα επίσημα στοιχεία, το 67% των φορολογουμένων χρωστάει. Η ΟΝΗ έχει χάσει την περιουσία του. Γιατί με αυτές τις συνθήκες, συρρήκνωση του εισοδήματος, πτώση της οικονομίας και επιβολής νέων προς τον φόρον, κατάλαβα δεν γίνεται τώρα. Θέλει μεγάλη φαντασία για να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Ωστόσο, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το κλειδί. Mm-hmm. Η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής. Η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής δεν είναι να δημιουργήσει, να μεταφέρει απλά την ιδιοκτησία. Εξ αρχής εφαρμόστηκε μια πολιτική, να το πούμε έτσι, υποτίμησης σε πρώτη φάση τη ζωντανή εργασία. Ναι. Διαμέσου των μειώσεων μισθών, συντάξεων, εργασιακών δικαιωμάτων κτλ. Τώρα έχουμε μπει στη φάση όπου υποτιμούνται τα πάγια στοιχεία τη ελληνική οικονομία. Και αυτό οι οικονομολόγοι την ονομάζουν φάση αποπληθωρισμού. Θα το δείτε κιόλας, είμαστε στον 7ο μήνα, αν θυμάμαι καλά, ναι, αρνητικού τιμάριθμου. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό το πράγμα είναι κλασική περίπτωση αποπληθωρισμού. Τι συμβαίνει στις συνθήκες αποπληθωρισμού? Απαξιώνονται τα πάγια στοιχεία μιας οικονομίας. Τα πάγια στοιχεία είναι τα μέσα μεταφοράς, τα μέσα παραγωγής, οι υποδομές, η ακίνητη και κινητή περιουσία των πολιτών και του κράτους. Αυτό το πράγμα, η απαξίωση δηλαδή, αυτό το πράγμα, που θα συνεχιστεί βεβαίως, γιατί η πτώση αυτή, ο αρνητικός τιμάριθμος δεν είναι προϊόν της αύξησης παραγωγικότητας της οικονομίας, που αυτό τότε θα ήταν θετικό το γεγονός.
αλλά συρρήκνωση τη καταναλωτική δαπάνη και τη επενδυτική δαπάνη στην ελληνική οικονομία. Τώρα, από την άλλη όμως, και το βάζω έτσι για να απαντήσετε συνολικά, από την άλλη, ακούμε την κυβέρνηση να επικαλείται και το πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά και μία σειρά αποδείκτες και ισοζύγια, τα οποία εμφανίζονται, λένε θετικά, ναι. Και ότι εν πάση περιπτώσει και οι διεθνείς οίκοι, οι αναλύσεις τους, τείνουν προς το ότι αν όχι του χρόνου, του παραχρόνου σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανάκαμψης και ενδεχομένως και ανάπτυξης σταδιακά. Μήπως τα δύσκολα λοιπόν τελείωσαν, και το λέω αυτό σε έναν άνθρωπο που έχετε υπερασπιστεί την λογική παλαιότερα, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί πολλές φορές, ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση πλέον ή μήπως... Όσο ποτέ άλλοτε. Λέτε ότι έχει νόημα ακόμα. Όσο ποτέ άλλοτε. Εγχειρίδιο οικονομίας, οποιοδήποτε εγχειρίδιο οικονομίας, ανοίξετε και δείτε πώς αντιμετωπίζετε μια κρίση από πληθωρισμού, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι πρέπει να διοχετευτεί χρήμα στην αγορά. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μια οικονομία σε ανεμία. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει οπωσδήποτε να τροφοδοτηθεί με αίμα. Και αίμα, κυκλοφορούν αίμα, είναι το χρήμα σε μια οικονομία. Ναι. Τώρα τι κάνουν η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε συνθήκες τέτοιας ανεμίας που έχει οδηγήσει στην ουσία σε κόμμα στην ελληνική οικονομία, τι κάνουν. Αφαιρούν περισσότερο αίμα. Αυτή είναι η πολιτική του πρωτογενούς πλεονάσματος. Σε μια ανεμική οικονομία της αφαιρώ αίμα. Ναι, με αυτή την πολιτική όμως. Υπό την έννοια λέτε ότι εσείς, εγώ, αυτοί που μας ακούνε είναι αυτοί που ουσιαστικά πρημοδοτούν το πρωτογενές πλεώνασμα. Ακριβώς. Έτσι, γιατί βγαίνει από την υπερφορολόγηση, τη μείωση των δημοσίων δαπανών και όλα αυτά τα πράγματα. Μα και μόνο το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις επίσημες ομολογίες του κ. Σταϊκούρα, και μόνο το γεγονός ότι αναζητούν το πλεώνασμα σε συγκυριακά δεδομένα. Παράδειγμα, αν θα δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 1,5 δισεκατομμύρια από τη διανομή των κερδών των ελληνικών ομολόγων. Συγκυριακό δεδομένο αυτό. Ναι. Για να το συντηρήσουμε αυτό το συγκυριακό δεδομένο το 2015, εάν υποτεθεί το 2014 έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, θα πρέπει να τα βγάλουμε τα λεφτά αυτά από κάπου αλλού. Από πού? Φορολογία με τη γνωστή λογική. Εάν έρθουν επενδύσεις όμως... Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Ποιος θα επενδύσει σε μια οικονομία όπου είναι σε συνθήκες από πληθωρισμού? Τι σημαίνει πρακτικά για μια μεγάλη εταιρεία συνθήκες από πληθωρισμού? Ανύπαρκτα κέρδη. Δεν έχει ποσοστό κέρδους. Οι συνθήκες από πληθωρισμού, πολύ εύστοχα μεγάλοι οικονομολόγοι το έχουν πει, είναι όταν η κρίση πλέον αγκαλιάζει τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Τις οργανωμένες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αδυνατούν πλέον σε μια οικονομία να έχουν τιμές τέτοιες με ποσοστά κέρδους τα οποία τις συμφέρουν. Εγώ πάντως είδα σήμερα τα στοιχεία της ΑΕΚΑ που λέει ότι για πρώτη φορά έχουμε μια αύξηση κερδοφορίας σε μια σειρά από μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις μετά από χρόνια, αρκετά χρόνια. Το 11 αυτό. Ναι, τα στοιχεία είναι του 11, έχετε δίκιο. Το 11. Αυτό συνέβη γιατί το 11 κορυφώθηκε η πολιτική συμπίεση του εργατικού κόστους. Α, μάλιστα. Το 12 και το 13, ειδικά το 13, θα δούμε εντυπωσιακά φαινόμενα. Ήδη με στις συνθήκες από πληθωρισμού, το τελευταίο δηλαδή 7 μήνο, ναι, έχουν οδηγηθεί στο κόκκινο οι πτωχεύσεις πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Και πολύ μεγάλων ονομάτων. Που δεν θα περίμενε κανείς να πτωχεύουν. Δεν εννοώ ότι οι συγκεκριμένοι χάσαν τα λεφτά τους, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ναι, γιατί όπως φέρουν εργασία. Δεν είναι κακό να υπάρχουν πλούσιοι από επιχειρηματική δραστηριότητα, πλούσιοι μεταπράτες και αποκλοπή του ελληνικού δημοσίου δεν θέλουμε να υπάρχουν. Βεβαίως, σωστό. Εμένα με απασχολεί το γεγονός ότι χάνω μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι στήριγμα της ελληνικής οικονομίας. Όπως για παράδειγμα, αν κλείσει, που την έχει κλείσει η Λαφάρ στο μεγαλύτερο τσιμεντάλικο που υπάρχει στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, που είναι τα τσιμέντα Χαλκίδας, πρώην Αγέτ δηλαδή, ναι, 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 είναι χτύπημα κέριο στην ελληνική οικονομία. Γιατί αυτό το τσιμεντάλικο, εάν απαξιωθεί και πουληθεί σκραπ, δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε τη χάρη να δεσμευτείτε, γιατί μου το ζητούν και πολλοί ακροατές. Σύντομα να έχουμε μία κουβέντα. Θέλω να κουβεντιάσουμε ξανά, να ξανακουβεντιάσουμε για ένα άλλο θέμα. Το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Βεβαίως. Το οποίο ξέρω ότι το γνωρίζετε
Και επειδή έχω συγκεντρώσει πάρα πολλά στοιχεία που δείχνει ότι εδώ αυτή η αιμονή για λουκέτο στα ελληνικά αμυντικά συστήματα και στην ΕΛΒΟ, κυρίως στην ΕΑΣ όμως, είναι μια αιμονή που υποκινείται από συγκεκριμένες γερμανικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν ουσιαστικά να διεισδύσουν, να πάρουν τις αγορές που με πολύ μεγάλη επιμονή δημιούργησαν η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και θέλω να κάνουμε μια ειδική κουβέντα τις επόμενες ημέρες για αυτό το θέμα. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.